Πάμε στον κύριο Μπάμπη Κουλούρα, μουσικός καλλιτέχνης. Τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, εσείς πώς είστε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πού σας πετυχαίνουμε, για πείτε μας, πού βρίσκεστε? Είμαι στην οικία του σπιτιού μου, εδώ στην Άνω Σύρο, στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρο, που εδώ γεννήθηκε και ο Μάρκος ο Βαβακάρης. Υπέροχος τόπος βέβαια εκεί, ξεχωριστός τόπος εκεί η Σύρος, με πολύ μεγάλη ιστορία. 50 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου Μάρκου Βαμβακάρη. Με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου ότι τον γνωρίσατε και έχετε να μας διηγηθείτε και μία έτσι ξεχωριστή ιστορία. Και μάλιστα είμαι παντρεμένος και με μια Φραγκοσυριανή. Α, ολοκληρώθηκε λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σκηνικό. Η οποία κρατάει το τηλέφωνο τώρα και με θαυμάζεται. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως από πίσω ο καθρέφτης μαρτυρά ότι κρατάτε και κιθάρα. Γρατζούσα τώρα, έφτιαχνα ένα τραγουδάκι, έφτιαχνα και... Για μας! Με πιάσατε εκεί, σε έμπνευση. Το τραγούδι για μας! Το τραγούδι, όχι, φτιάχνω τραγουδάκι, φτιάχνω έτσι με... συνθέτησε εμπειροτεχνίτης, ας πούμε. Κανονικά τώρα που βγαίνουμε και θα μιλήσουμε και για τον Βαμβακάρη, κανονικά πρέπει να μας παίξετε κάτι έτσι, αφιερωμένο στην ημέρα βέβαια και στον ίδιο. Ναι, εγώ κανονικά, ξέρετε, είμαι της μπαλάντας θειασότης και ναι. Δεν είναι η φωνή μου για αυτά, αλλά θα σας το κάνω το χατήρι, ας πούμε. Ωραία, χατήρι, θα ναι. Κλείσουμε εγώ λοιπόν... Εγώ μελοποιώ, ας πούμε, καβάφι, ας πούμε, να βρείτε καβάφι στα τραγούδια μου, ερωτικά τραγούδια, μπαλάντες. Λοιπόν, ναι, θα κλείσουμε, θα κλείσουμε τη σύνδεση όπως θέλετε εσείς μουσικά, το αφήνουμε σε εσάς. Πάμε λίγο στην ιστορία με τον Βαμβακάρη, για πείτε μας. Να πούμε τώρα ότι ο Βαμβακάρης γεννήθηκε στη Σύρο, όπως ξέρετε, στην περιοχή στο Σκαλί. Δηλαδή, όπως λέμε, το λόφο της Ανωσύρου, στην αριστερή πλευρά του. Άλλοι λένε ότι γεννήθηκε στο Δανακό, στο κέντρο δηλαδή, το συναχωριό της Σύρου, το Δανακό. Το μουσείο του είναι στην Ανωσύρου και η πλατεία του Μάρκου Βαμβακάρη, υπάρχει και η πρωτομή του, όπως, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Βέβαια. Με τον Μάρκο τον Βαμβακάρη είχα την τύχη να γνωριστώ, είχα την καντίνα ενός θερινού σινεμά στη Σύρο, 15 χρονών παιδί στις διακοπές από το σχολείο και ρατζούσα μια κιθάρα μου, είχε φέρει ο αδερφός μου ναυτικός και ήρθε ο Βαμβακάρης να κάνει μια αρπαχτή, γιατί ήταν τότε δύσκολα χρόνια, μιλάμε για το 1963. Υπήρχε μεγάλη ένδυα οικονομική. Ξέρετε ότι όταν πέθανε ο Βαμβακάρης το 1972, το κηδεύσανε, πήρανε δάνειο για να το κηδεύσουν, το ξέρετε αυτό, έτσι? Βέβαια. Και ήταν λοιπόν, ήρθε λοιπόν με την παρέα του να κάνει μια αρπαχτή εκεί πέρα στο θερινό το σινεμά και είχε αρρωστήσει ο αυτός που έπαιζε κιθάρα. Μου λέει, τι παίζεις ρε μάγκα εκεί πέρα? Λέω, παίζω, έλα πάνω μου. Λέει, ανέβηκα στο πάρκο μου, παίζω το ρε ματζόρε, το ντομινόρε, το ρε ματζόρε και τα λοιπά, γρατζούνισα και το αρμάδι έπαιξα μαζί του με τον Βαμβακάρη, παίξαμε μπροστά σε ένα κοινό, ένα λούμπεν προλεταριάτου της εποχής εκείνης και μια πενταριά του με ήταν και είχα την τύχη αυτή, την ευλογία να παίξω με αυτόν τον πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Μετά είχα την τιμή και τη χαρά να παίξω στα Πανοσύρια με το γιο του Δομένικο και τον Στέλιο και έχω καταγράψει και πολλές συναυλίες του Στέλιο εδώ στη Σύρο. Γιατί έχω στο κανάλι στο YouTube με 2.000 βίντεο και πάνω που θα βρείτε πολλές συναυλίες του Στέλιου εδώ πέρα στη Σύρο και πολλά αφιερώματα. Και από το Ρεμπέτικο που γίνεται στη Σύρο, ξέρετε ότι γίνεται το φεστιβάλ Ρεμπέτικο στη Σύρο. Εννοείται, κάθε χρόνο βέβαια. Λοιπόν, παλιά ήταν οι δρόμοι του Μάρκου Βαμβακάρη, μετά ήταν στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη και τώρα εδώ και 6 χρόνια είναι το Ρεμπέτικο, έτσι. Το φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Βέβαια. Έγινε το καλοκαίρι. Ναι. Έγινε το καλοκαίρι, βέβαια. Έγινε. Κάθε καλοκαίρι γίνεται. Ανελιπώς γίνεται και. Λόγω της πανδημίας, βάλετε... γι' αυτό σας ρώτησα, αν υπήρξαν περιορισμοί. Ναι, έγινε με τα μέτρα αυτά που παίρνουμε εναντίον της πανδημίας. Αυτά, τις συναυλίες αυτές του Ρεμπέτικου και όλα αυτά, θα τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Μπάμπης Κουλούρας, θα βάλετε, θα τα βρείτε αυτά. Βέβαια, με μεγάλη μας χαρά έχετε και επίσης είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρώτος παρουσιαστής του φεστιβάλ Ρεμπέτικου, γιατί διευθύνω την. Το κανάλι της Σύρου, την Αιγαίου Τηλεόραση, 25 χρόνια εθελοντικά και είμαι και στην Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου και είμαι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου. One man show. Λοιπόν, ο Μάρκος Βαμβακάρης τι σημαίνει εκεί για τους ντόπιους? Κοιτάξτε, είναι τιμή μας τώρα που αυτός ο πατριάρχης του Ρεμπέτικου, αυτή η δόξα του τραγουδιού του Ρεμπέτικου, έχει γεννηθεί στη Σύρο. Είναι πολύ σημαντικό για μας και
το τιμούμε δεόντως και έτσι αισθανόμαστε ένα δέος ότι είμαστε κληρονόμοι μιας κληρονομιάς που την έχει αφήσει πίσω του ως παρακαταθήκη αυτός ο σπουδαίος Συριανός. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται, είστε και μουσικός καλλιτέχνης, φαίνεστε και ένας ευαίσθητος ρομαντικός άνθρωπος. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται το άκουσμα του ρεμπέτικου? Μα περισσότερο η νέα γενιά είναι αυτή που έτσι σαγηνεύεται από τον Μάρκο. Περισσότερο από τους παλιούς. Και οι πολύ παλιοί, αλλά και οι καινούργοι, ας πούμε. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ φανατικοί όσο είναι οι νέοι άνθρωποι. Ειδικά οι φοιτητές, ας πούμε, του Πανεπιστημίου εδώ πέρα έχουν τρέλα. Και όλη η νεολαία του νησιού, ας πούμε, λατρεύει Μάρκο. Και ποιος λατρεύει τον Μάρκο τον Βακάρη? Και πρώτος απ' όλα ο Νταλάρας, ο οποίος ζει στη Σύρο και ο οποίος έτσι τον έχει κορώνα στο κεφάλι του, τον Μάρκο Βακάρη, ο Γιώργος Νταλάρας. Μάλιστα, τι θυμάστε από το χαρακτήρα του, από την επαφή του? Η επαφή του ήταν για λίγες ώρες, δεν τον γνώριζα, δεν είχα τη χαρά να την πει. Αλλά έχω ένα ζευγάρι εδώ στην Ανωσία που έχουν την ταβέρνα την Ολιλής, η ταβέρνα του Ολιλή. Είχε παίξει τρεις μήνες αυτή την ταβέρνα, την κατόγα του Ολιλή, ο Μάρκος Βαβακάρης, με την Κοκκίνο, μια κιθαρίστρια εκεί πέρα. Βέβαια, είδαμε τα πλάνα χαρακτηριστικά. Και μείναν τρεις μήνες στο γιατρό. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι μου έχει αφηγηθεί πολλές φορές στην ιστορία πώς ζήσανε τον Μάρκο τον Βαβακάρη σε εκπομπές μας που έκανα, γιατί ήμουν και παρουσιαστής και έκανα εκπομπές στην Αιγαίο τηλεόραση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μελίχιος άνθρωπος, ήσυχος, χωρίς μεγάλες φωνές. Αγαπούσε το τραγούδι, αγαπούσε τη ζωή, αγαπούσε μερικά πράγματα, αγαπούσε και την αμαρτία αρκετά πολύ. Έτσι και αυτό φαίνεται το τραγούδι. Ήταν ερωτιάνης πολύ. Λοιπόν, έχετε ακούσει γιατί έγραψε τη Φραγκοσυριανή, το έχετε ακούσει την ιστορία του, την έχετε ακούσει? Η Φραγκοσυριανή είναι γνωστή, αλλά πάμε να μας τη θυμίσετε τώρα λίγο, για όσους δεν την θυμούνται. Είχε έρθει στη Σύρο κάποια στιγμή και τραγούδησε στην παραλία σε ένα κέντρο, λεγόταν του Μπακαλιάρου αυτό το κέντρο. Θυμάμαι και εγώ που τραγουδούσαν έτσι, ναι, πέρα οι παλιοί ρεμπέτες, και όχι τον Μάρκο. Και σηκώνω στα μάτια του και είδε δύο μαύρα μάτια και μια όμορφη κοπέλα απέναντί του και σαγηνεύτηκε από την κοπέλα αυτή. Και το βράδυ που πήγε στο σπίτι του δεν μπορούσε να ησυχάσει και έπιασε και έγραψε τους στίχους αυτούς τη Φραγκοσυριανή, ας πούμε. Τότε γράφτηκε, το 35 γράφτηκε αυτή η Φραγκοσυριανή, ας πούμε. Και μετά το έκανε σουξέ, το έβαλε στην επιφάνεια εμπορικά πια, μετά από 25 χρόνια, ο Γρηγόρης ο Μπηθηκός, όπως τα ξέρετε. Σωστά. Λοιπόν, με το καλό να έρθουμε και στη Σύρο να σας συναντήσουμε, κύριε Κουλούρα, έχουμε πολλά να πούμε. Και μόνο το χαμόγελό σας, αυτή η άβρα που βγάζετε, έστω τηλεοπτικά, φαντάζομαι από κοντά τι έχετε να μας μεταδώσετε και να μας μεταφέρετε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Όπως θέλετε εσύ. Θα βάλετε Μπάμπης Κουλούρας. Θέλετε να σας πω ένα στίχο της Φραγκοσυριανής για να το κλείσουμε και... Ακριβώς, κλείνουμε έτσι και μετά ετοιμάζουμε ξυλούρι για να κλείσουμε. Αλέξανδρε, πάνω ξυλούρι. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε. Υπέροχος άνθρωπος. Το θυμάμαι το ξυλούρι στην Πουάτη Λίδρα όταν ήμουν φαντάρος στη Σάμο. Και με τον κουμπάρο μου πήγαιναμε παράνομα στη Λίδρα. Είμαστε φαντάρια και μας πιάσουν και ακούγαμε αυτό το. Δεν το είπα εγώ τι εκπομπή θα κάνουμε μαζί, κύριε Κουλούρα. Εκπομπή θα κάνουμε. Ήταν λοιπόν. Ένας μάγος, ήταν ένας πραγματικά. Ένας αρχάγγελος ήταν ο Ξυλούρης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, Φραγκοσυριανή, και τα λέμε για από κοντά. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Έλα ρίξουμε τη Φραγκοσυριανή. Αυτή είναι η γυναίκα μου, Φραγκοσυριανή, η Νικολέτα μου. Βέβαια, χαιρετισμούς και στην κυρία Νικολέτα, να είστε καλά, είστε υπέροχοι. Είστε υπέροχοι. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Αυτά μόνο στην Κρήτη σήμερα. Δεν έχετε παράπονη, η αλήθεια είναι. Σας έχουμε συνηθίσει από πέρυσι. Κλείσαμε με αυτό το υπέροχο ζευγάρι εκεί στη Σύρο.